Να πάμε τώρα στην καλεσμένη μας, υπουργός τουρισμού, η κυρία Έλληνα Κουντουρά είναι μαζί μας στην πρωινή ανάγνωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κουντουρά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Υγεία εύχομαι. Να είστε καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από το νομοσχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη, κυρία Κουντουρά, και να μας πείτε ακριβώς αυτή η επαφή, το μνημόνιο με την Αίγυπτο. Πόσο σημαντικό είναι και τι κέρδη θα έχει η χώρα μας από αυτό. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να έχουμε συνεργασίες με όλες τις χώρες της Μεσογείου, δεδομένου ότι η Μεσόγειος είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Όλες οι συνέργειες που μπορούμε να κάνουμε μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να είμαστε μια πολύ δυνατή επιλογή γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, πάντα μιλάω. Έχουμε τριμερείς σχέσεις, οι οποίες είναι... συνδέονται και σε συνεργασίες τουριστικές που είναι πιο γενικές διατάξεις και κάνουμε και διμερείς συμφωνίες, όπως είναι η συγκεκριμένη που θα ψηφιστεί σήμερα, που είναι λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή μία, αν θέλετε, συνεργασία στην τουριστική εκπαίδευση, συνεργασία στο να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερους τουρίστες από μακρινούς προορισμούς, τι συνέργειες μπορούμε να κάνουμε να ενισχύσουμε την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο κλπ. Δεδομένου ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι γεωπολιτικές εξελίξεις δυσκολεύουν λίγο αυτές τις συνέργειες, αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε ένα μήνυμα και επί της ουσίας, αν θέλετε, και μια στήριξη για μια σταθερότητα, μια ασφάλεια, η ειρήνη και γενικότερα ένα φιλικό περιβάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να ταξιδεύει και πρέπει να ταξιδεύει. Και επειδή η Ανατολική Μεσόγειος, ιδιαίτερα ό,τι αφορά την πατρίδα μας, είναι μια, θα έλεγα, εξαιρετική επιλογή, λόγω του ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο την υπηρετική Ελλάδα, αλλά έχει και όλα αυτά τα νησιά, τα οποία, αν θέλετε, είναι και το πλεονέκτημά μας, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε στρατηγική επιλογή για την κρουαζιέρα, είμαστε... η επιλογή, αν θέλετε, των Ευρωπαίων και των Βορειοευρωπαίων και όχι μόνο για διακοπές, όχι μόνο τη θερινή περίοδο, αυτό είναι που έτσι θέλω να τονίσω, αλλά το όραμά μας είναι 365 μέρες το χρόνο, πράγμα το οποίο το έχουμε πετύχει. Είδατε, Δεκέμβριο-Ιανουάριο έχει πλημμυρίσει η Αθήνα. Θέλω να μας πείτε λίγο τα στοιχεία. Από τουρίστες. Έχουμε πετύχει, βλέπετε, γιατί εσείς παίρνετε στοιχεία, παρακολουθείτε τι γίνεται με τους tour operators, οι κρατήσεις ποιες είναι όλες τις σεζόν. Είχαμε αύξηση, έχουμε αυτό πετύχει το 365 μέρες. Κοιτάξτε, το 2015 που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, το γνωρίζετε, με πολιτικές εξελίξεις, με εκλογές, με δημοψήφισμα, με οικονομική ασφυξία και το χειρότερο απ' όλα, με μια απειλή για τον Brexit, εμείς καταφέραμε όλη αυτή την αρνητική εικόνα και την αντιστρέψαμε και φέραμε ιστορικό ρεκόρ τουρισμού με 26 εκατομμύρια τουρίστες και 14 δις έσοδα. Το 2016 ήταν ρεκόρ πάνω στο ιστορικό ρεκόρ. Κλείνουμε με αυτό και ίσως λίγο παραπάνω με αυτό που ποθούσαμε, να το πω έτσι, γιατί μια επιθυμία δεν σημαίνει πάντα ότι θα υλοποιηθεί. Τα καταφέραμε με 27,5 εκατομμύρια τουρίστες και ίσως λίγο παραπάνω, γιατί και η κρουαζιέρα είχε μια μικρή αύξηση. Μέσα από πολύ σκληρές και δύσκολες συνθήκες, γιατί το 2016 αντιμετωπίσαμε και, αν θέλετε, το πρόβλημα του προσφυγικού, αλλά και πολύ χειρότερες καταστάσεις, όπως είχε, όπως αντιμετώπισε όλη η Ευρώπη και, αν θέλετε, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν και αυτές. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε. Είναι εξωγενείς αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν όλη την Ευρώπη με τέτοιο τρόπο, ώστε φυσικά η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να κάτι να το ανατρέψει. Όταν λέτε αυτά που δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε, ωστόσο υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και εσείς έχετε πει επανειλημμένα ότι ένα κακό κομμάτι για τον τουρισμό είναι η αρνητική διαφήμιση μέσω του προσφυγικού. Είναι όμως υπαρκτό το προσφυγικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο εμείς. Έχουν έρθει ξένα κανάλια, τα καταγράφουν κτλ. Δεν μπορούμε να μην το λέμε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον τουρισμό με ένα τέτοιο πρόβλημα, με μια τέτοια κατάσταση. Και η Ιταλία έχει πρόβλημα με το προσφυγικό, εξίσου σημαντικό. Παρ' όλα αυτά όμως φροντίζουν και κρατάνε τις ισορροπίες και δεν δυσφημίζουν την πατρίδα τους, έτσι ώστε η μόνη είδηση που φεύγει παγκόσμια να είναι το προσφυγικό. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Θα δείτε ότι στην Ιταλία, ιδιαίτερα στα media, δεν υπάρχει πουθενά το προσφυγικό. Είναι μία αναφορά όταν πραγματικά
συμβαίνουν γεγονότα, γιατί δεν μπορεί να μην τα καταγράψουμε, και τελειώνει εκεί. Στην Ελλάδα υπάρχει μια υπερβολή. Και αυτό το λέω γιατί και το συνδικαλιστικό σας όργανο, όταν εγώ αναγκάστηκα πέρυσι να πάω και να πω σας παρακαλώ, έχω ένα πάκο επιστολές από το ΣΕΤΕ, από ΠΟΞ, από ενώσεις ξενοδόχων, από εμπορικά επιμελητήρια, από δήμους, από περιφέρειες, από την ΑΜΤΑ. Η ΑΜΤΑ είναι ο μεγάλος οργανισμός όλων των tour operator της Αγγλίας, οι οποίοι μας λέγανε τι κάνετε, εμείς προσπαθούμε να πουλήσουμε Ελλάδα και εσείς μας διώχνετε. Θέλω λοιπόν να πω ότι η υπερβολή είναι αυτή που κάνει κακό, όχι η καταγραφή των πραγματικών γεγονότων. Και πέρυσι υπήρξε μια υπερβολή, αν θέλετε, από τα φιλικά μέσα προς την αντιπολίτευση που κάνει μια στοχευμένη και σκληρή επίθεση, αν θέλετε, όχι μόνο αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά και λάσπης γενικότερα, και παρασυρθήκανε από, αν θέλετε, μια υπερβολή του ότι η κακή είδηση πάντα πουλάει. Την υπερβολή εμείς, αν θέλετε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβαίνει, γιατί δεν σας κρύβω ότι από τότε που βγήκε αυτό το δελτίο τύπου από το συνδικαλιστικό σας όργανο προς τους συναδέλφους σας, τα πράγματα ηρέμησαν. Και από τότε δεν σας κρύβω πάλι, και είναι σημαντικό να το πω, ότι τα μίντια, τα ελληνικά, έχουν δείξει μια πολύ καλή διάθεση όσο αφορά τον τουρισμό, γιατί κατάλαβαν ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Μα αυτό τίποτα άλλο. Πυλώνας ο τουρισμός για ξέρετε, τη χώρα. Έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Τα αλλοδαπά μίντια παίρνουν την κακή είδηση και την αναπαράγουν, γιατί η Ελλάδα, καταλαβαίνετε, ότι διεκδικεί μεγάλα μερίδια τουριστικά. Όταν λοιπόν εμείς τους δίνουμε την τροφή, εκείνοι την εκμεταλλεύονται εναντίον μας. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να προωθούμε και να προβάλλουμε θετικά την Ελλάδα. Και όταν υπάρχει και κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο, βεβαίως να το αποτυπώνουμε. Γι' αυτό είναι άλλωστε η δημοσιογραφία, για να μπορεί να αποτυπώνει την πραγματικότητα, είτε καλή είτε κακή. Η υπερβολή είναι αυτή που κάνει κακό. Με τη νέα στρατηγική που έχετε χαράξει εσείς στον τουρισμό, εδώ και καιρό ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους στον τουρισμό. Δηλαδή, βοηθιέται η μικρή επιχείρηση σε ένα νησί που έχει λίγα καταλήμματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει μια εθνική τουριστική, την οποία σχεδιάσαμε το 2015 και το 2016, πραγματικά είχε απίστευτα αποτελέσματα, και αυτή την επιτυχία τη γιορτάζουμε όχι μόνο εμείς σαν κυβέρνηση, αλλά πάνω απ' όλα όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Τι καταφέραμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα επιμικρύναμε την περίοδο. Είναι η πρώτη φορά το 2016 που η περίοδος ξεκίνησε το Μάρτιο και τελείωσε η θερινή το Νοέμβριο και συνεχίστηκε η χειμερινή Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε το 2017 365 μέρες στο χρόνο τουρισμό, γιατί Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών, με 100% πληρότητες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και περίπου 85% πληρότητες στο υπόλοιπο της χώρας. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Βλέπουμε ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, με πολύ σκληρές, αν θέλετε, διαπραγματεύσεις και με πολύ δυναμική παρουσία στο εξωτερικό, μέσα από τις εκθέσεις μας, με τους tour operators σε άμεση επαφή. Και αυτή η επαφή, δεν σας κρύβω, είναι και που κάνει και τη διαφορά. Μας υπολογίζουν, μας εμπιστεύονται, είμαστε αξιόπιστοι πια. Και φυσικά η Ελλάδα μας είναι μια πανέμορφη χώρα που έχει να προσφέρει. Πανέμορφη, ναι, πανάκριβη όμως. Έτσι. Εδώ θα σας πω το εξής, ότι στην οικογένεια της Ευρώπης είμαστε ανταγωνιστικοί. Έχουμε εξαιρετικές τιμές. Value for money, έτσι όπως το λένε. Δηλαδή, αυτό που πληρώνουν παίρνουν και εξαιρετικές υπηρεσίες και πολύ καλές ποιότητες. Είμαστε ακριβείς αυτούς που πάνε στη Μεσόγειο. Αμα αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε, παραδείγματος χάρη, χώρες που δεν είναι στη Σέγγεν, γιατί έχουμε τη βίζα που πρέπει να πληρωθεί. Χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή οικογένεια και δεν έχει τους ίδιους ανταγωνιστικούς όρους. Είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε Μαρόκο, Αίγυπτο, ναι, αλλά να πω Τουρκία. Όπως δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η Ιταλία και η Ισπανία. Όταν μια οικογένεια Ρώσων θέλει 200 ευρώ μόνο για τη βίζα για να επισκεφθεί τη χώρα μας, αυτό την κάνει λίγο ακριβή. Δεν μας πειράζει, γιατί και εμείς, αν θέλετε, στοχεύουμε σε έναν τουρισμό λίγο πιο υψηλού οικονομικού επίπεδου, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να μην έχουμε μόνο νούμερα σε αφίξεις, θέλουμε να έχουμε και τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα ξοδέψουν και θα έχουν ένα ταξιδιωτικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι ικανοποιητικός, έτσι ώστε να πούμε ότι και τα έσοδα στη χώρα μας αυξάνονται, γιατί ο τουρισμός δίνει τεράστια ανάσα στην εθνική μας οικονομία. Να ολοκληρώσω όμως την εθνική στρατηγική. Το δεύτερο κομμάτι που κάναμε ήταν να ανοίξουμε νέους προορισμούς. Μέση Ανατολή, 55% αύξηση, υψηλό εισόδημα.
Κίνα, Νότιος Κορέα. Ενισχύσαμε πολύ έντονα τη Ρωσία, που πέρυσι η Ρωσία είχε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και είχε μειώσει τον εξερχόμενο τουρισμό της. Φέτο αυξήσαμε περίπου 30%. Θα δούμε τα τελικά νούμερα, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Ενισχύσαμε τον Καναδά και την Αμερική. Καταφέραμε με πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις, και αυτό το λέμε με πολύ περηφάνεια, με τη στήριξη της Ομογένειας, με το Hellenic American Institute, με τους Αχέπλους, με tour operators που δουλεύουν την Ελλάδα, να φέρουμε 3 αεροπορικές εταιρείες από την Αμερική, όχι μία. Τριπλασιάσαμε λοιπόν τις αφίξεις για το 2016. Και κλείνοντας να πω αυτό που με ρωτήσατε, ότι στηρίξαμε την οικονομία σε όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας νέους τουριστικούς προορισμούς. Όχι τους δημοφιλείς στην Ελλάδα που γνωρίζουμε, αλλά άλλους προορισμούς που μπορούν και αυτοί να επωφεληθούν από τον τουρισμό. Οι δε επενδύσεις είχαν έκρηξη επενδύσεων. Γιατί? Γιατί είναι ένα πολύ φιλικό περιβάλλον και με τον επενδυτικό νόμο, αλλά και με για πρώτη φορά το ΕΣΠΑ, στο δικό μας το Υπουργείο έχουμε τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Τζιάλα, ο οποίος ανέλαβε όλο το κομμάτι, και έχουμε πάνω από 300 εκατομμύρια μέσω του ΕΣΠΑ που θα διοχετευτούν και ήδη έχουν διοχετευτεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν ήταν επιλέξιμες τα προηγούμενα χρόνια, για να αναβαθμίσουν την ποιότητά τους, να υποστηρίξουν το προϊόν και να μείνουμε στην ποιότητα. Να κάνουμε διαθεσιμότητα. Δηλαδή τετράστερα και πεντάστερα, πάνω από 140 αιτήσεις το 2016. Όχι μόνο ξεναφάντς, πάνω απ' όλα Έλληνες. Γιατί? Γιατί για να φέρουμε περισσότερους τουρίστες πρέπει να έχουμε και διαθεσιμότητα. Να πάμε λίγο στην ποιότητα, γιατί σίγουρα στο Υπουργείο λαμβάνεται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των, από όλη την Ελλάδα, των τουριστικών καταλυμάτων, δηλαδή αν είναι και ευχαριστημένοι οι τουρίστες. Θα επικαλεστώ αυτό που είχε πει κάποτε η πρώην Υπουργός Τουρισμού, κυρία Βάσου Παπανδρέου, με το μια σαλάτα ξού. Ήταν η μια σαλάτα για τους ξένους. Δηλαδή, μόνο να είναι έτσι φτιαγμένη, με λιγότερα υλικά να το πω, για τον τουρίστα. Αυτό έχει αλλάξει η νοοτροπία. Δηλαδή, εντελώς. Ναι, αυτό εντελώς, να μας πείτε. Γιατί... Και ξέρετε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε λίγο και τους ρόλους. Εμείς, σαν Υπουργείο, τι κάνουμε? Κάνουμε προβολή της Ελλάδος σαν ένα ελκυστικό παγκόσμιο προορισμό. Από εκεί και πέρα συνεργαζόμαστε με τις περιφέρειες για πρώτη φορά. Είναι τόσο στενή η συνεργασία, αλλά και αν θέλετε βάζουμε και κάποιους στόχους. Με περιφέρειες, με εμπορικά επιμελητήρια, με τις ενώσεις ξενοδόχων, με τον ιδιωτικό φορέα. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις οι ιδιώτες να μπορέσουν να κάνουν συμφωνίες, γιατί αυτοί κάνουν, να το πω έτσι απλά, business, δεν κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν τι τους λέμε και τι προωθούμε? Προωθούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε, γιατί κάθε 1 εκατομμύριο τουρίστες φέρνει περίπου 70.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα και σέρβις. Γιατί? Γιατί όταν θα φύγει ο τουρίστας ικανοποιημένος, είναι ο καλύτερος πρεσβευτής να πάει να διαφημίσει την πατρίδα μας. Από στόμα σε στόμα, όπως λένε όλοι, είναι η καλύτερη διαφήμιση. Έτσι λοιπόν είναι προς όφελος όλων των ιδιωτών που είναι σε αυτό το χώρο, των επαγγελματιών, να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες μας και η ποιότητα έχει αναβαθμιστεί τόσο πολύ από τον ιδιωτικό πάνω απ' όλα φορέα και γενικά όλους τους επαγγελματίες, μου επιτρέπετε, ώστε η τελευταία έρευνα που κάναμε να δείχνει ότι οι τουρίστες με το πιο ψηλό άριστα, πολύ καλά, 9 στους 10 να λένε άριστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν λένε καλά ή πολύ καλά είμαστε ικανοποιημένοι. Λένε άριστα. Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα, ποιοτική, σε όλη την Ελλάδα. Περίπου 2.500 δείγμα από τουρίστες, οι οποίοι είναι κατενθουσιασμένοι. Και αυτό το βλέπουμε με την επαναληπτική, με την επανάληψη που έρχονται ξανά και ξανά. Γιατί τους προσφέρουμε φυσικά την ποιότητα, τις υπηρεσίες, αλλά πάνω απ' όλα πολλούς προορισμούς και επιλογές. Ωραία, να έρθουμε τώρα λιγάκι στο θέμα της κουραζιέρας. Εκεί σας βλέπω. Ακούγεται από την άλλη πλευρά μια μεγάλη μείωση στην κουραζιέρα. Πάνε για 30%, άκουσα στην Επιτροπή. Η άποψή σας, η εικόνα που την έχετε από πρώτο χέρι, ποια είναι? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να μην διαστρεβλώνουμε την αλήθεια. Και θέλω να είμαι δίκαιη. Η αντιπολίτευση έχει σεβαστεί ότι ο τουρισμός είναι ένα εθνικό προϊόν και δεν είναι πεδίο αντιπολίτευσης και μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Ο τομέας τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, και το είπα εγώ στην Επιτροπή ευθέως πλέον, διαστρεβλώνει γενικώς την αλήθεια και δίνει μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η κρουαζιέρα
είναι για μας πολύ σημαντική. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ασχοληθήκαν ποτέ με την κρουαζιέρα. Δεν είχαν καν ένα πρόγραμμα, μια στρατηγική. Για πρώτη φορά το 2015 λοιπόν, επειδή εμείς θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί να είμαστε μια τρίτη επιλογή, υπάρχουν τρεις επιλογές, Καραϊβική, Μεσόγειος και τώρα έχει ξεκινήσει από το 2015 και η Ασιατική επιλογή, να το πω έτσι, για τους μεγάλους ομίλους και πολυεθνικές εταιρείες που έχουν την κρουαζιέρα. Τι κάνουν λοιπόν στην κρουαζιέρα? Έχουν πλοία τα οποία 2 χρόνια πριν φτιάχνουν το πρόγραμμα για το που θα πάνε. Το 2015 λοιπόν εμείς εξασφαλίσαμε για το 2016 όλοι αυτοί που θα ακυρώνανε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων να περάσουν δυστυχώς από Τουρκία, Αίγυπτο και γενικά την Ανατολική Μεσόγειο να μην ακυρώσουν την Ελλάδα. Καταφέραμε με διαπραγματεύσεις και αν θέλετε να τους πείσουμε, γιατί δεν ήταν πολύ εύκολο με όλη αυτή την αρνητική δημοσιότητα και για το προσφυγικό που είχε πάρει τέτοιες εκτάσεις, να μην βγάλουν την Ελλάδα από τα σχέδιά τους. Και γι' αυτό το 2016 είχαμε θετικά αποτελέσματα. Αυξήθηκε η κρουαζιέρα. Όμως με όλη αυτή την αρνητική δημοσιότητα, και επειδή είναι ιδιωτικοί όμιλοι, ιδιωτικές πολυεθνικές και το επιχειρηματικό τους ρίσκο εκείνοι το υπολογίζουν, δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε τόσο πολύ, κάνανε τον υπολογισμό τους για τον προγραμματισμό τους και βγάλανε κάποια για το 17, λέτε, δρομολόγια για το 17, επειδή δεν μπορούν να πιάσουν Τουρκία και Αίγυπτο και ήταν ως επιτοπλίστων αυτού του είδους η κρουαζιέρα που ακουμπούσε και στην Ελλάδα, αλλά πιο πολύ ήταν σε αυτές τις περιοχές. Εκεί λοιπόν εμείς κάναμε παρεμβάσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτές τις απώλειες από ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως είναι η TUI, όπως είναι ιταλικές εταιρείες που κινούνται στην Ευρώπη για να αντισταθμίσουμε αυτή την απώλεια. Δεν είναι κάτι που η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να κάνει. Είναι επιλογές ιδιωτικές, οι οποίες καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε, αν θέλετε, να μην αποδεχτούμε. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα και ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό που μας αναλογεί να έρθει στην Ελλάδα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, παραβλέποντας και αποκρύπτοντας το γεγονός ότι αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες κάνουν το πρόγραμμά τους 1 και 2 χρόνια και με βάση τα δεδομένα στην κάθε περιοχή, δρομολογούν που θα πάνε τα πλοία τους και το χρεώνει στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πάνω σε αυτό. Γιατί έχει επηρεαστεί όλη, αν θέλετε, η Ευρώπη από την κρουαζιέρα. Μειώνεται όλη η Ευρώπη, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τις ενεργειές μας θα τις κάνουμε. Το 30% είναι ένα νούμερο το οποίο θεωρώ υπερβολικό και δεν νομίζω ότι είναι βάσιμο, δεν είναι στοιχεία επίσημα. Θα δούμε, έχουμε τον Απρίλιο την έκθεση κρουαζιέρας στη Φλόριντα. Θα πάμε εκεί, θα δούμε, θα διαπραγματευτούμε και θα δούμε πραγματικά αν υπάρχει μείωση. Όμως ας μην πετάμε κορώνες και ας μην πραγματικά διαστρεβλώνουμε την αλήθεια. Αυτό είναι σημαντικό. Κάτι πολύ σημαντικό και ίσως εσείς μπορείτε να βοηθήσετε από την πλευρά σας ως Υπουργείο. Το ΦΠΑ στα νησιά πάγωσε με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, με την τροπολογία λόγω της κατάστασης. Για ένα χρόνο. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια εκ νέου νομοθετική πρωτοβουλία που γενικώς να το δούμε το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά, να μείνει παγωμένο, να πέσει λίγο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό βοηθάει επίσης πολύ. Βεβαίως. Εμείς σαν Υπουργείο Τουρισμού, δεν σας κρύβω, κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και σε θέματα που δεν είναι στις αρμοδιότητάς μας. Ναι. Γιατί το Υπουργείο Τουρισμού έχει ένα συγκεκριμένο έργο. Το κομμάτι του ΦΠΑ, το κομμάτι των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι στο Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά μια κεντρική πολιτική, την οποία, αν θέλετε, υπάρχει μια δυσκολία να αλλάξουμε, δεδομένου ότι τα τελευταία 6 χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν αφήσανε περιθώρια διαπραγματεύσεων. Μας δέσανε τα χέρια, δεσμεύσανε την ελληνική οικονομία και την κατέστρεψαν. Όταν λοιπόν τον Ιούλιο του 2015, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι, έγινε μια εκ νέου συμφωνία και η δική μας κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει περίπου 20 δις τα μέτρα. Μάλλον, να το πω ανάποδα, ήταν 20 δις τα μέτρα και κατόρθωσε να το μειώσει 16 δις και να μπουν μόνο 5 δις μέτρα. Πράγμα το οποίο έχει ακουστεί πολύ. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μια τεράστια διαπραγμάτευση σε μια συμφωνία
που πήγαμε εκ νέου σε εκλογές και είπαμε, κύριοι, δεν μπορέσαμε να πετύχουμε αυτά που θέλαμε, πετύχαμε όμως αυτά. Mm-hmm. Ποιος θέλετε να διαχειριστεί, και ο ελληνικός λαός έδωσε την εντολή να τα διαχειριστούμε εμείς, αλλά τα ψηφίσανε όλοι. Έρχεται λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα οικονομικό, το οποίο βάζει δεσμεύσεις. Αφορά όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδος. Αυτό αφορά τους πάντες. Εμείς όμως, σαν Υπουργείο, τι κάνουμε? Για να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε, να προστατεύσουμε τον κλάδο, να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού, κοιτάμε να φέρουμε και περισσότερους τουρίστες και υψηλότερου οικονομικού επίπεδου. Γιατί? Γιατί όσο περισσότερα έσοδα έρθουν, τόσο πιο εύκολα και εκείνοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί κλείνουμε και πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε και εσάς. Θέλω να πω και να διευκρινίσω ότι εγώ μέσα από τις δικές μου αρμοδιότητες κάνω τα πάντα για να προστατεύσω τον τουριστικό κλάδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μια τελευταία ερώτηση πριν ολοκληρώσουμε. Τελικά, με το χέρι στην καρδιά, το 2017 για τον τουρισμό μας θα είναι ένα ρεκόρ επί των ρεκόρ? Ήδη έχουμε ξεκινήσει με διψήφιο νούμερο στις προκρατήσεις. Πάμε εξαιρετικά καλά. Η Αυστρία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ρωσία είναι σε διψήφια νούμερα για προκρατήσεις. Το 2017 ξεκίνησε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, και από το 2016 και από το 2015 που ήταν ιστορικές χρονιές ρεκόρ. Και προσευχόμαστε, θέλω να είμαι ειλικρινής, να μην συμβεί κάτι απρόβλεπτο, κάτι δυσάρεστο, κάτι δύσκολο. Αν όλα πάνε καλά, ναι, το 2017 θα εξελιχθεί εξαιρετικά, κυρία, καλά για τον ελληνικό τουρισμό, και πιστεύω πολύ θα γιορτάσουμε άλλο ένα ρεκόρ. Μακάρι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.